guys, καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου. Ξεκινάω καραβλόγκ το νούμερο 2. Σήμερα θέλω να πάω στο σούπερ μάρκετ, να βγω επιτέλους από το σπίτι και θέλω να πάρω έτσι ήδη περιποίησης, σαμπουάν, βαφή που χρειάζομαι, scrub, μάσκαρα, eyeliner κτλ. Και εδώ στη Γερμανία γενικά τα σούπερ μάρκετ διαφέρουν λίγο από την Ελλάδα, δηλαδή έχουν τα σούπερ μάρκετ που είναι κατά βάση για φαγητά και είναι και ένα-δύο άλλα που είναι κατά βάση για αυτά τα προϊόντα. Σαμπουάν, ήδη περιποίησης βασικά. Οπότε θέλω να πάω σε αυτό το σούπερ μάρκετ, χρειάζομαι πάρα πολλά πράγματα. Και πριν έβγαζα κάτι φωτογραφίες, γι' αυτό είναι και αυτό το grande μακιγιάζ, το οποίο μπορεί να φαίνεται too much και λίγο υπερβολικό επειδή έχω την βλεφαρίδα, αλλά ειλικρινά μου παίρνει μόνο 10 λεπτά, γιατί δεν έχω καν μάσκαρα. Βάζω μία βλεφαρίδα και that's it. Εντάξει, τώρα έχω βάλει και eyeliner, οπότε μου πήρε άλλα 2-3 λεπτά. Κλάιν. Αυτά, θα πάω στο σούπερ μάρκετ και θα σας δείξω μετά τι πήρε. Θα σας κάνω και ένα mini haul. Φυσικά, εσύ μην ξεχάσεις να κάνεις εγγραφή σε αυτό το κανάλι. Από εδώ είναι! Τώρα από εδώ είναι, ούτε καν που θυμάμαι. Και πάμε στην φύση της Γερμανίας. Στην Γερμανία η άνοιξη και το φθινόπωρο φυσικά, γιατί είναι όλα κατά πράσινα, δείτε εδώ, παντού πράσινα. Και σας έχω πει ότι είμαι λίγο έτσι ρομαντική με τη φύση. Έχω και τη μάσκα εδώ πέρα που θα τη φορέσω σε λίγο που φτάσουμε. Προς το παρόν δεν χρειάζεται γιατί δεν έχουμε συναντήσει κανένα. Και πλέον τώρα τραβάω με το κινητό, δεν έχω πάρει τη φωτογραφική και δεν ξέρω πού να κοιτάξω. Από εδώ νομίζω που κοιτάω είναι λάθος, γιατί κοιτάω τον εαυτό μου, οπότε από εκεί πρέπει να κοιτάω. Πατάς στη δίκη. Δηλαδή τώρα, για κάποιο λόγο είμαι πολύ χαρούμενη, το βρίσκω σαν αξεσουάρ. Φτάσαμε! Οπό, νέκρα. Να το, αυτό είναι. Τόση ώρα κρατούσα ανάποδα το κινητό, εγώ αυτό δεν μπορούσα να βρω πού είναι το σωστό σημείο για να κοιτάω. Μπράβο που γέμισαν τα ράφια στο κατάστημα, γιατί τόσο καιρό ψάχναμε μαντιλάκια, αντισηπτικά και αντισηπτικό χεριών κτλ. Και δεν είχε τίποτα. Και τώρα είναι όλα γεμάτα. Και δεν ξέρω, η μάσκα με έχει κουράσει πάρα πολύ. Νομίζω ότι δεν βλέπω καλά. Και νομίζω ότι έχει αρχίσει να με πονάει το κεφάλι. Πάλι λάθος κοιτάω. Είναι το αγαπημένο μου σημείο εδώ στην πόλη που μένω. Εδώ κάτω γύρισα το βίντεο που σας έκανα με τα βιβλία το πρώτο και έρχομαι συχνά για περπάτημα και τρέξιμο. Πίσω στο σπίτι λοιπόν θα σας κάνω ένα mini haul για το τι πράγματα αγόρασα με την ευκαιρία τώρα που καταθαρίζω. Είναι αυτή η τεράστια σακούλα. Μία μικρή όζα ή μανό, όπως το λέει ο καθένας, από Catrice. Σε χρώμα ροζάκι. Σαμπουάν. L'Oréal Elvital λέγεται εδώ, το σαμπουάν και το conditioner. Σαπούνι χεριών. Εδώ έχω σκουφτά. Ξηραφάκια, τέλεια, Nivea, δεν ξέρω αν υπάρχουν στην Ελλάδα. Είναι καταπληκτικά και μυρίζουν Nivea. Οπότε αυτό. Και να μου φύγει, εδώ έχω ένα σπρέι καθαριστικό απολυμαντικό, απολυμμένη λιένει ομορφαίνει, έβγαλε και σλόγγαν. Οπότε μπορώ θεωρητικά να τα ψεκάζω και με αυτά τα πράγματα, να μην τα κάνω με το μαντιλάκι. Πολύ χρήσιμο, χρου. Κονσίλερ από τη Maybelline, ένα από τα αγαπημένα μου. Και εγώ είμαι πάρα πολύ ανοιχτόχρωμη γενικά, οπότε πήρα το Light 01, το οποίο έγραφε ότι είναι και καινούργια απόκρουση. Eyeliner από την Catrice και είναι το Deep Liner iMatic. Πήρα κάτι πιάστρες, ένα, έλα πώς λέγεται, ένα σπονζ, ένα σφουγγαράκι μακιγιάζ. Πήρα από την Catrice, έχει επίπεδη μεριά, στρογγυλή, πολύ ωραία φαίνεται. Και έχει και μια βάση μέσα για να στηρίζεται το σφουγγαράκι. Πήρα την αγαπημένη μου μάσκαρα από Maybelline, είναι αυτή εδώ.
Αυτή φοράω συνήθως και έχει πάρα πολύ λεπτό πινελάκι. Εγώ γενικά έχω πολύ μικρές λεφαρίδες και αραιές. Οπότε το λεπτό πινελάκι με βολεύει πάρα πολύ. Για να μην μου τζουρώνομαι. Τώρα δεν φοράω καν μάσκαρα, φοράω μόνο τις λεφαρίδες. Όπως σας είπα, ο ποντικό νήμα. Βουρτσάκια για τα δόντια. Το αγαπημένο μου προϊόν ever, η καλύτερη λοσιόν που έχω χρησιμοποιήσει ποτέ. Της Clinique, το νούμερο 3, επειδή έχω λιπαρή επιδερμίδα. Και είναι Life Savior. Μου τελείωσε το μαντιλάκι, οπότε θα ανοίξω τώρα αυτό. Πώς ανοίγει, άραγε. Ωραία. Και θα το σκουπίζω από πάνω με το μαντιλάκι. Αυτό εδώ είναι ένα scrub. Scrub σώματος από την εταιρεία Terra Naturi, είναι φυσικό και έχει καρύδα και καφέ. Είναι scrub με καρύδα και καφέ. Τέλειο. Σπρέι για τη ρίζα, μαύρο. Και τώρα έχουμε το πιο σημαντικό πράγμα που χρειάζομαι εδώ και τόσο καιρό, βαφή, μαλλιό, μαύρο. Γενικά εγώ βάφω τα μαλλιά μου μαύρο μπλε, αλλά τη βαφή που χρησιμοποιώ στην Ελλάδα δεν την έχουμε εδώ. Σίγουρα άμα την ψάξω στην Amazon θα την βρω, απλά εντάξει το ήθελα λίγο πιο άμεσα. Και πήρα την L'Oréal, την Excellence, το νούμερο 1. Excellence χρησιμοποιούσε και όταν ήμουν ξανθιά. Οπότε μου αρέσει πάρα πολύ σαν βαφή γενικότερα. Μία λίμα από την Essence. Και τώρα έχω 3 μολύβια από την Essence πάλι. Ένα καφέ, ένα πράσινο και ένα μπλε, γιατί μου αρέσει να δοκιμάσω διάφορα μακιγιάζ. Και γενικά τα χρώματα είναι ό,τι πρέπει για την άνοιξη. Πήρα βλεφαρίδες. Οι βλεφαρίδες γενικά που φοράω είναι από την εταιρεία Kiss. Πήρα αυτές τις δύο. Αυτές είναι οι Pixie, τις φοράω συνέχεια. Και παίρνω και τις Ritchie. Pixie και Ritchie. Τώρα αυτές που φοράω είναι νομίζω αυτές. Είναι οι Pixie. Έχουν χαλάσει βέβαια. Τις ξαναπήρω οπότε, η Ritchie, σας μπερδεύω, Pixie και Ritchie. Οι Pixie είναι πιο έντονες, οι Ritchie είναι πιο φυσικές. Αλλά δεν βρήκα τις Ritchie και πήρα κάποιες άλλες, πάλι από την εταιρεία Kiss, οι οποίες ονομάζονται Boudoir και είναι έτσι λίγο πιο κοντές μπροστά και πίσω πιο μακριές. Γενικά αυτή η εταιρεία συμπεριλαμβάνει μαζί και μικρή κόλλα. Και είναι η μόνη κόλλα που δεν μου προκαλεί αλλεργία στα βλέφαρα. Όλες οι άλλες κόλλες από ψεύτικες βλεφαρίδες μου προκαλούν μια αλλεργία και κάπως μου πρίζεται το βλέφαρο. Τελευταίο και πολύ σημαντικό προϊόν που αγόρασα είναι νύχια. Δεν ξέρω αν έχετε ξανακούσει κάτι τέτοιο. Είναι πάλι από την εταιρεία Kiss. Και είναι αυτά εδώ. Έχει πάρα πολλά σχέδια, σχήματα, χρώματα. Και ουσιαστικά έχει μέσα 28 νύχια, τα βγάζεις, τα μετράς πάνω στο δικό σου, έχει ειδική κόλλα, το περνάς, το κολλάς και έχεις νύχια. Και είναι ό,τι πρέπει σε ώρα ανάγκης, αν είσαι κάπου και σου σπάσει ένα νύχι σε διακοπές, σε κάτι τέτοιο, μέσα στο πέρας, το κολλάς, το λιμάρεις και είναι έτοιμο. Όπως και στη φάση που βρισκόμαστε τώρα που είμαστε όλες με τέτοια νύχια, χωρίς δηλαδή, είναι πολύ ωραία. Αυτό ήταν λοιπόν το προϊόντο που αγόρασα. Το mini haul, που δεν ήταν τόσο mini νομίζω. Πάω να τακτοποιήσω το προϊόντο και τα λέμε σε λίγο. Είναι η επόμενη μέρα, έχω ολόξυγκα, οπότε γνωρίστε το. Και θέλω να σας δείξω πώς φοράω τις ψεύτικες γλυφαρίδες. Με ρωτώνται πάρα πολύ συχνά, ειδικά στα κορίτσια, πώς καταφέρνω και τις βάζω. Είναι πανεύκολο. Θα σας δείξω τώρα. Εχθές αγόρασα από την εταιρεία Kiss αυτές εδώ τις γλυφαρίδες, οι οποίες ονομάζονται Boudoir και έχουν και δική του κόλλα. Από ό,τι βλέπετε, έχω βάψει μόνο το μάτι με σκιές, δεν έχω βάλει ούτε μάσκαρα ούτε eyeliner. Αυτό που έχω κάνει όμως για να κρύψει το χρώμα του δέρματος είναι να βάλω λίγο καφέ μολύβι εδώ κάτω, στην εσωτερική γραμμή του βλεφάρου, την πάνω.
Αν δεν μου αρέσει το αποτέλεσμα, αφού βάλω τις λεφαρίδες, δηλαδή φαίνεται δέρμα από εδώ κάτω το χρώμα του δέρματος ή φαίνεται η διαφορά με τις δικές μου λεφαρίδες, τότε θα προσθέσω και λίγο μάσκαρα ή λίγο eyeliner. Έχω τον καθρέφτη μου που θέλω να σας τον δείξω. Είναι αυτός εδώ. Ωχ, δείτε τι τέλειο πράγμα που είναι αυτό. Εδώ είμαι εγώ και έχει και φωτάκια. Τέλειο. Και δεν έφτανε αυτή η έκπληξη. Το ανοίγεις. Και είναι και stand για τα κοσμήματά σου και μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η αγορά που έχω κάνει. Βγάζουμε τις λεφαρίδες πολύ προσεκτικά. Από εδώ δεν την παίρνω και την τραβάω βία, σιγά σιγά έτσι κάπως την σέρνω. Την κάνουμε και έτσι για να πάρει τη μορφή του ματιού. Και θα βγάλω και την άλλη. Πρέπει να μετρήσω την πλεφαρίδα, γιατί αυτές είναι τεράστιες για τα δικά μου τα μικρά τα ματάκια, και να τις κόψω. Κόβουμε τις πλεφαρίδες πάντα από το τέλος. Ποτέ δεν τις πειράζουμε από την αρχή. Οπότε τη πιάνω με ένα τσιπιδάκι για τα φρύδια και θα τη μετρήσω. Δεν τις μετράω από μπροστά, επειδή εδώ πέρα το βλέφαρό μας είναι πολύ λεπτό και είναι πολύ δύσκολο να σταθεί εκεί πέρα κόλλα και είναι πιο... και είναι και επικίνδυνο να μπει μέσα στο μάτι. Οπότε λίγο πιο πέρα. Μπορεί να μην χρειάζεται να την κόψετε και καθόλου. Έχω φίλους που τους έχω βάλει βλεφαρίδες που δεν χρειάζεται να την κόψουν. Έχουν πιο μεγάλα μάτια από τα δικά μου. Και τώρα θα πιάσω τη βλεφαρίδα έτσι. Και θα βάλω κόλλα εδώ πάνω. Μια μικρή στρώση. Θα χρειαστούμε περίπου 20 δευτερόλεπτα για να αρχίσει η κόλλα να στεγνώνει και να γίνει έτσι πιο sticky. Σας κάνω έτσι και θα καταλάβετε. Και αφού φτάσει σε αυτό το σημείο, τότε ξεκινάμε και την κολλάμε. Κολλάω πρώτα τη μέση, μετά την εξωτερική γωνία και μετά την εσωτερική. Όσο πιο κοντά στις φυσικές μου πλεφαρίδες μπορώ. Και δίνω λίγο περισσότερη προσοχή στις γωνίες, να κολλήσει καλά, να μην πετάει. Πώς αλλάζει το μάτι, ε! Ωραία. Και τώρα δεν φοράω το μάσκαρα τίποτα, αλλά με αυτές τις βλεφαρίδες τις συγκεκριμένες, όταν κοιτάω τον εαυτό μου στον καθρέφτη τον κανονικό και όχι στη κάμερα, βλέπω τις φυσικές μου βλεφαρίδες που είναι αρκετά πιο ανοιχτόχρωμες, οπότε θα χρειαζόταν να προσθέσω μάσκαρα, δεν θα το κάνω όμως, γιατί ούτε φαίνεται και θα βγάλω κάτι φωτογραφίες που πάλι δεν θα φαίνεται και δεν έχω σκοπό να βγω. Οπότε το αφήσω έτσι. Πάμε να κάνουμε και την άλλη. Γρήγορα αυτό το κάνω. Πρώτο έμαθα να βάζω ψεύτικες γλυφαρίδες, παίζει να ήμουν νομίζω τρίτη ηλικίου και μου παίρνει πάρα πολύ ώρα. Αλλά ήμουν τρελή για το μακιγιάζ. Ακόμα είμαι, μου αρέσει πάρα πολύ. Και μου έπαιρνε μισάωρο μέχρι να μάθω να τις βάζω. Μου δάκρυζε το μάτι, είχα κόλλες που με ενοχλούσαν. Είμαι στο παράδεισο! Έκανα εδώ μια μικρή διακόσμηση, θα τη διορθώσω. Έχω φέρει ένα γλαστράκι με αυτό εδώ, ένα diffuser, τρία μικρά πράσινα γλαστράκια, τα οποία τα χρησιμοποιώ και για background όταν γυρνάω σταθερά βίντεο, και μια κούπα, γιατί θα κάνω ότι πίνω καφέ και κοιτάω έξω τη θέα. Θέλω να βγάλω άλλη μια φωτογραφία που μπορεί να τη χρησιμοποιήσω και για εξώφυλλο για αυτό το vlog. Έχω αυτό το περιοδικό Vogue, το οποίο είναι το τεύχος του Νοεμβρίου εδώ στη Γερμανία και μου αρέσει πάρα πολύ έτσι με τα χρώματα που είναι όλα γκρι και μαύρα και τέτοια, ταιριάζει απόλυτα στο σπίτι μου. Οπότε θέλω να έχω αυτό σαν prop. Έχω την κούπα μου πάλι και έχω και ένα φυτό. Τέλος με τις φωτογραφίες, κουράστηκα και δεν ξέρω και αν είχα και όση επιτυχία ήθελα. Θέλω να καθαρίσω τώρα τα πινέλα μου, να τα πλύνω και έφτιαξα και ένα καφέ και με την ευκαιρία θα καθαρίσω και τον βραστήρα, να σας δείξω και πώς να το καθαρίζετε, κόλπο της μαμάς
Γιατί δεν είμαστε ό,τι και ό,τι κανάλι, θα δείχνουμε και πώς να καθαρίζουμε βραστήρες. Πάμε. Έχω λοιπόν τον βραστήρα μου, ο οποίος τώρα είναι αρκετά βρώμικος, είναι αρκετά άλατα. Και θα κόψω και θα στύψω μέσα λεμόνια. Θέλει τουλάχιστον δύο. Εγώ θα βάλω 2,5. Το ένα είναι κιόλας μπαμπάτσικο. Στύπεις και τα ρίχνεις όλα μέσα. Και είναι καλό αν έχετε παλιά λεμόνια που είναι έτοιμα να χαλάσουν, τα ρίχνετε εδώ μέσα και δεν πάνε και χαμένα. Και τώρα τον αφήνω να βράσει. Τον βραστήρα, το νερό να βράσει. Μέχρι να καθαριστεί ο βραστήρας, θέλω να πλύνω τα πινέλα του μακιγιάζ και γενικά πλένουμε τα πινέλα με το σαπούνι για τα πιάτα, γιατί είναι ειδικό για τα λίπη και τα λοιπά, ξέρετε, μέσα στα πινέλα, τη λιπαρότητα της ημέρας, όλα μαζεύονται εκεί, βακτήρια κτλ. Και αυτό το σκοτώνει όλα. Οπότε δεν χρειάζεται να αγοράσετε κάποιο ειδικό προϊόν καθαρισμού για τα πινέλα. Αυτό κάνει. Ξεκινάμε το σφουγγαράκι, αυτό που πήρα χθες και γεμάτισε πάρα πολύ, από Κατρίς, να το προτιμήσετε. Ρίχνω λίγο τέτοιο και... Το σφουγγαράκι το κάνω με κινήσεις έτσι προς τα έξω, το τρίβω. Και τώρα το στίβω έτσι μέχρι να φύγει το η σαπουνάδα. Απλώνω χαρτί κουζίνας δίπλα μου και θα αφήσω τα πινέλα εκεί να στραγγίξουν. By the way, να σας ενημερώσω για τον βραστήρα. Εδώ είναι. Κάνει γενικά πολύ αφρό, οπότε τώρα εγώ θα ρίξω αυτό το νερό. Θα αφήσω τα λεμόνια μέσα και αν δείτε έχουν φύγει όλα τα άλατα. Αλλά επειδή ο δικός μου ήταν αρκετά βρώμικος, είχα καιρό να τον καθαρίσω, ήθελα και να σας δείξω. Θα τον γεμίσω άλλη μία φορά με τα λεμόνια μέσα, θα τον βάλω να βράσει άλλη μία φορά και είναι πεντακάθαρος. Λοιπόν, στα πινέλα τώρα. Πινέλο. Βρέχουμε. Ρίχνω λίγο απορριπαντικό πιάτων. Και ξεκινάω να το κάνω μασάζ, να το τρίβω βασικά στο χέρι μου, στη παλάμη μου. Έτσι, με κυκλικές κινήσεις. Να πλένετε και το σφουγγαράκι από την πούδρα. Πιστεύω ότι αυτό μαζεύει τα περισσότερα μικρόβια, οπότε πλένουμε και αυτό. Να σας δείξω τον βραστήρα τώρα, θιάζω το νερό. Αφού έχει βράσει 2 φορές. Θα πετάξω και τα λεμονάκια. Και τώρα κάνω ένα απλό ξέπλυμα για να φύγει το λεμόνι. Και δείτε τώρα. Δεν έχει τίποτα. Έχουν όλα εξαφανιστεί και χωρίς να βάλω σαπούνι. Τελείωσα με τα πινέλα. Έχω πλύνει αυτά που χρησιμοποιώ περισσότερο. Έχω και τα άλλα που δεν είναι σε χρήση τώρα. Και τα βάζουμε έτσι οριζόντια, γιατί αν τα βάλουμε κάθετα, όλο το νερό θα κατέβει κάτω στο πινέλο με αποτέλεσμα να ξεκολλήσει εδώ η κόλλα που έχει και να χαλάσει. Τα αγαπημένα μου είναι αυτά τα δύο. Είναι από Κίκο, Μιλάνο. Το νούμερο 58 είναι αυτό για τη σκιά και το νούμερο 61 αυτό που χρησιμοποιώ εγώ για contouring. Τι σας έλεγα? Α, για τα πινέλα Κίκο. Τα είχα πάρει από την Ρώμη πέρσι, γιατί είχα ξεχάσει τα μισά μου καλλιντικά στην πίζα. Και ήταν μια πονεμένη ιστορία. Βασικά θα σας την εξηγήσω. Ήμασταν στη πίζα, μείναμε ένα βράδυ. Θα έχω και κάπου τα vlog μου, θέλετε να τα δείτε. Έχω πίζα Φλωρεντία και Ρώμη vlog. Το επόμενο πρωί ξυπνήσαμε, εννοείται, και ετοιμαστήκαμε να φύγουμε για Φλωρεντία. Φλωρεντία είναι 1 ώρα από τη πίζα με τρένο. Μαζί με τις βαλίζες πήγαμε Φλωρεντία και εγώ έτσι μέσα στην αναμπομπούλα και στο τρέξιμο ξέχασα τα μισά μου καλλιντικά και όταν εννοώ τα μισά καλλιντικά και τα πινέλα. Τα πιο βασικά, είχα ξεχάσει το make-up, είχα ξεχάσει κάποιες σκιές, τα πινέλα, τα πιο βασικά. Και ξέρετε, δεν ήταν όλα μεμονωμένα, ήταν ένα πινέλο που με βόλευε από μία συλλογή που είχε 10 πινέλα. Οπότε για να ξαναβρω αυτό το μεμονωμένο, δεν γίνεται. Δεν τα βρήκα. Και έτσι βαφόμουν 2 μέρες με κονσίλερ. Θα φάω κάτι ριζοκοφρέτες με σοκολάτα. Είναι 3 ριζοκοφρέτες με σοκολάτα και έχω και τον καφέ μου εδώ πέρα. Και κάθισα να ξεκινήσω να κάνω μοντάζ αυτό το βίντεο γιατί νομίζω θα βγει τεράστιο. Αυτά.
έκανα να φάω. Είναι κάτι vegan, έτσι παναρισμένα πραγματάκια. Εδώ έχω χούμους, πικάντικο και φαλάφελ χούμους. Πρώτη φορά θα δοκιμάσω. Και για πρώτη φορά ever έφτιαξα μανιτάρια πλευρό τους. Οπότε θα δοκιμάσω ένα εδώ μπροστά σας για να σας πω αν πέτυχε. Καλά, ωραία είναι τούτο. Για να δω και το φαλάφελ. Δεν κακό. Και θα τελειώσω το vlog εδώ, για να μην βγει πάρα πολύ μεγάλο και σας κουράσω. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι φυσικά, που είναι από εδώ. Νομίζω. Και δώστε ένα like σε αυτό το βίντεο. Και εμείς θα τα πούμε πολύ πολύ σύντομα σε ένα επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά!